Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης ΚΟ. Μέτρα και προτάσεις για την επανεκκίνηση της τουριστικής οικονομίας θα ανακοινώσει την ερχόμενη Παρασκευή ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς. Για το λόγο αυτό θα δοθεί συνέντευξη τύπου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 63 εργαζόμενους θα προσλάβει ο Δήμος της ΚΟ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών με διάφορες ειδικότητες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της πανδημίας. Πρόκειται για τις εξής ειδικότητες: 2 άτομα ΠΕ διοικητικού, 2 ΠΕ νοσηλευτών, 1 ΠΕ πληροφορικής, 2 ΔΕ διοικητικού, 1 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων, 1 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων για καλαθοφόρο όχημα, 10 ΔΕ οδηγών και 44 ΙΕ εργατών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η επόμενη Τρίτη στις 28 του μήνα. Πλήθηκαν οι κάδοι απορριμμάτων μετά από χρόνια, αφού από το 2016 είχαν να πληθούν και να απολιμανθούν στην ΚΟ οι κάδοι απορριμμάτων. Το ξεκίνημα έγινε σήμερα το πρωί από την Αντιμάχια και το κατοπλυντήριο έπλυνε περίπου 125 κάδους. Ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς παρευρέθηκε στην κοινότητα Αντιμάχιας με τον Αντιδήμαρχο Σταμάτη Καμπουράκη και σε συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για να επιβλέψουν και να συντονίσουν τις διαδικασίες. Με την ευκαιρία που μου δίνετε να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους συνδημότες μας, χρόνια πολλά στους εργαζόμενους του Δήμου, στους ανθρώπους της καθαριότητας, αυτούς που τις δύσκολες στιγμές που περνάμε βρίσκονται δίπλα στο κοινωνικό σύνολο με αυταπάρνηση. Τους στερούνται οι οικογένειές τους, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Και επειδή εσείς το είπατε εισαγωγικά, πράγματι αυτό το αυτοκίνητο, το πλυντήριο κάδων θα έλεγα, βρισκόταν παροπλισμένο από το 2016 στο εργοτάξιο του Δήμου. Θέλω να σας πω ότι καταβάλουμε μια τεράστια προσπάθεια να ανατάξουμε σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά να ανατάξουμε και την κατάσταση που βρήκαμε σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα, τον στόλο του Δήμου. Καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια και σε επίπεδο μελετών και σε επίπεδο προγραμματισμού και κόστους, γιατί η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή. Μια από τις προτεραιότητες που βάλαμε είναι να επισκευαστεί και αυτό το αυτοκίνητο, γιατί είναι κέρυας σημασίας η χρήση του και ιδιαίτερα αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα ότι σήμερα έπλυνε και απολύμανε 125 κάδους στην Αντιμάχια και στο Μαστιχάρι. 125 κάδοι σε πόση ώρα? 125 κάδους. Έχει ξεκινήσει από τις 5 η ώρα το πρωί. Πολύ σημαντικό. Ναι, είναι... Και πολύ σημαντικό τη δεδομένη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω τον λόγο του παροπλισμού του στόλου και της απαξίωσης του στόλου στο σύνολό του σχεδόν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μου είναι αδιανόητο δηλαδή να έχεις ένα τέτοιο πολυχρηστικό μηχάνημα, γιατί δεν έχει μόνο την χρήση του κάδου πλυντηρίων, αλλά μπροστά έχει και το λεγόμενο κανονάκι, ένα πιεστικό δηλαδή, που ξεπλένει τους δρόμους και αυτό είναι χρήσιμο αυτή την περίοδο. Δηλαδή, κάνουμε ταυτόχρονα και παράλληλα δύο δουλειές. Και να ξεπλένουμε τα δοστρώματα, αλλά και να απολυμμένουμε τους κάδους. Το συγκεκριμένο κατοπλυντήριο θα είναι σε εφαρμογή σε όλο το νησί μας, έτσι δεν είναι? Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πρέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες σε όλο το νησί. Σήμερα βρίσκεται στην Αντιμάχια, αύριο θα βρίσκεται στην Καρδάμενα. Όπως έχω πει επανειλημμένα, οι κοινότητες αξίζουν την ίδια και ισότιμη αντιμετώπιση σε σχέση με την δημοτική κοινότητα της ΕΚΟ. Εξ αυτού του λόγου, ο προγραμματισμός που έγινε για αυτή την εβδομάδα αφορά στις δημοτικές κοινότητες. Από εκεί ξεκινάτε. Να σας κάνω και το άλλο ερώτημα σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό που είπατε σε αυτοκίνητα. Αν μπείτε στη διαδικασία να ανανεώσετε τον εξοπλισμό του Δήμου. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα ιδιαίτερο θέμα συζήτησης και ανάλυσης που πρέπει να σας κάνουμε και να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας. Έχουμε βάλει στον προϋπολογισμό και από ίδιους πόρους, αλλά και σε χρηματοδοτούμενα έργα, μια σειρά μηχανημάτων και αυτοκινήτων, απορριμματοφόρων κλπ. Και αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή για να αντιληφθούν και οι συνδημότες μας το μεγάλο έλλειμμα της προηγούμενης περίοδου. Πρώτα απ' όλα να πούμε Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο, υγεία πάνω απ' όλα, μετά από όλα αυτά που είδαμε, που περάσαμε, που περνάμε.
Ίσως να μας κάνει και καλό αυτό το σε εισαγωγικά καλό, γιατί αρκετά πράγματα τα οποία δεν κάναμε και δεν τηρούσαμε είναι ευκαιρία τώρα να τα τηρούμε. Ένα από αυτό είναι και οι απολυμάνσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο νησί μας, στην πόλη Σκό, και είναι μεγάλη μας χαρά που ξεκινήσαν από την αντιμάχια. Σήμερα, από ό,τι πληροφορήθηκα από τα παιδιά, από τις 5 η ώρα ξεκίνησαν και έπλυναν γύρω στους 120 κάδους. Θα συνεχιστεί και αύριο και θα γίνει τακτικά, θα επεκταθεί σε όλο το νησί. Και γενικά όλα αυτά τα οποία έπρεπε τόσα χρόνια να τηρούμε, όσον αφορά τη δημόσια οικία, όσον αφορά τη δημόσια αισθητική, είναι ευκαιρία τώρα να ξεκινήσουμε από εδώ και στο εξής και να τα τηρούμε και να τα διαιωνίζουμε. Ο προγραμματισμός είναι περίπου με τι συχνότητα θα γίνονται αυτές οι απολυμάνσεις των κάδων? Κοιτάξτε, λογικά αυτά θα περνάνε ένα εβδομάδα από χωριό και την πόλη. Ελπίζουμε, εντάξει, δεν θα χρειάζεται, ειδικά τώρα, δεν θα χρειάζεται να περνάνε τόσο τακτικά, γιατί δεν έχουμε την κίνηση. Ευελπιστούμε βέβαια να ξεκινήσει η σεζόν, όλο αυτό ευχόμαστε, έτσι ώστε να το κάνουμε πιο τακτικά και να το στηρίξουμε και να το εμπλουτίσουμε. Διαγωνισμό φωτογραφίας με την συμμετοχή όλων των τοπικών και όχι μόνο φωτογράφων θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου της ΣΚΟ με σκοπό τον εμπλουτισμό του φωτογραφικού υλικού για την προβολή και την διαφήμιση της ΣΚΟ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και για να δημιουργηθεί μια απαραίτητη βάση υλικού για την διαδικτυακή προώθηση. Για να δοθεί κίνητρο στους υποψήφιους φωτογράφους θα υπάρξουν βραβεία με ένα συμβολικό ποσό για τις τρεις καλύτερες φωτογραφίες, όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής ΣΚΟ, Βασίλης Μανιάς. Είναι μια δράση που την είχαμε ξεκινήσει πάλι εδώ και μήνες στο γραφείο. Είχε γίνει η ενημέρωση όλων των μελών και των 12 υπολείπων της Επιτροπής Τουρισμού. Είναι μια δράση που εντάσσεται στη φιλοσοφία που έχουμε και προεκλογικά εξαγγείλει, ότι θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο διαδικτυακό κομμάτι. Και όπως καταλαβαίνετε, διαδικτυακό κομμάτι σημαίνει φωτογραφία, σημαίνει βίντεο, σημαίνει social media κλπ. Μιλώντας λοιπόν με φωτογράφους, και οι οποίοι όχι μόνο ήταν σύμφωνοι, αλλά μπορώ να πω ότι οι ίδιοι ουσιαστικά μας προέτρεψαν στην δράση αυτή, αποφασίσαμε να κάνουμε έναν διαγωνισμό δίνοντας κάποια μικρά συμβολικά ποσά στις τρεις καλύτερες φωτογραφίες, και με αυτόν τον τρόπο να συγκεντρώσουμε υλικό φωτογραφικό από όλους τους διαγωνιζόμενους. Και μιλώντας με τους φωτογράφους και σε συνεννόηση μαζί τους, βλέπω ότι θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή, έτσι να αποκτήσει ο Δήμος μια βάση δεδομένων με πάρα πολλές φωτογραφίες από διαφορετικούς φωτογράφους, που ο καθένας, ξέρετε, έχει τη δική του ευαισθησία, τη δική του οπτική ματιά, το δικό του τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται του τι είναι όμορφο, και έτσι να έχουμε πάρα πολλές εικόνες για την ΚΟ σε διαφορετικά σημεία. Υπάρχουν φωτογράφοι που είναι καλοί, ας πούμε, στο να βγάζουν φυσικά τοπία, άλλοι εξειδικεύονται στα ηλιοβασιλέματα, άλλοι είναι πιο καλοί σε λαογραφικά θέματα. Έτσι θα έχουμε μια συνολική εικόνα. Εννοείται, όπως λέει μέσα και ο διαγωνισμός, ότι τα πνευματικά δικαιώματα και παραμένουν στους φωτογράφους, αλλά μας δίνουν το δικαίωμα χρήσης τόσο στο Γραφείο Τουριστικής Προβολής αλλά και σε όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου για τη χρήση των φωτογραφιών, με σκοπό πάντα την προώθηση, την καλύτερη προώθηση της εικόνας του νησιού. Επειδή υπάρχει, προφανώς θα υπάρξει ένας μεγάλος όγκος φωτογραφιών, γι' αυτό αποφασίσαμε μία τριμελής επιτροπή σε πρώτη φάση να κάνει μία προεπιλογή των 20 καλύτερων φωτογραφιών, το ξεσκαρτάρισμα, ας πούμε, έτσι, γιατί θα είναι μεγάλος όγκος φωτογραφιών, και μετά η 13 του Γραφείου Τουριστικής Προβολής να επιλέξει τις τρεις καλύτερες, και θα γίνει αυτό σε μία εκδήλωση όπου θα τιμηθούν αυτοί που θα κερδίσουν τον διαγωνισμό. Ποιο είναι το δικαίωμα συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό και ποια είναι τα ΕΠΑ, θέλω να μας πείτε? Δικαίωμα συμμετοχή έχουν οποιοδήποτε ασχολείται με τη φωτογραφία, δεν είναι απαραίτητο να είναι επαγγελματίας φωτογράφος. Γιατί να σας πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είναι η δουλειά τους η φωτογραφία, παρόλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ματιά, είτε γιατί ασχολούνται με άλλα πράγματα παρεμφερή, ας πούμε, που έχουν σχέση με άλλες μορφές τέχνης, είτε γιατί έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Τα έπαθλα είναι 300 ευρώ για την καλύτερη φωτογραφία, 200 η δεύτερη καλύτερη και 300 η τρίτη καλύτερη φωτογραφία. 300 και 100, συγγνώμη. Και 100 η τρίτη φωτογραφία. Θα γίνει μια εκδήλωση απονομής των βραβείων
και κάποια τιμητικά διπλώματα και οι φωτογραφίες, κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες που θα επιλέξει το γραφείο τουριστικής προβολής θα κοσμήσουν και το γραφείο μας εδώ πέρα. Πολύ σημαντικό αυτό και αυτό που αναφέρατε ότι γενικότερα θα υπάρξει μια ανανέωση σε ό,τι αφορά τα social media που αφορούν τον Δήμο της ΚΟ. Σύντομα και σε αυτό το θέμα θα έχουμε να σας πούμε νέα. Ετοιμάζουμε μία ομάδα η οποία θα ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό και μία ομάδα ανθρώπων που θα είναι παιδιά από την ΚΟ, αλλά παιδιά που θα έχουν σχέση με το αντικείμενο, που θα έχουν σπουδάσει στο αντικείμενο, που έχουν δουλέψει πάνω στο κομμάτι του marketing, της διαδικτυακής προβολής και έτσι να προχωρήσουμε σε αυτό που λέγαμε τόσο καιρό. Υγειονομικό υλικό και ενημέρωση για τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού πραγματοποίησαν τα στελέχη της υπηρεσίας πρόνοιας του Δήμου της ΚΟ σε όλους τους κατοίκους Ρωμά του νησιού μας. Στο πλαίσιο σχεδίου Μέρινες για την προστασία των κατοίκων σε καταβλισμούς και οικισμούς Ρωμά και την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, το κέντρο κοινότητας του Δήμου της ΚΟ μετά τον καθορισμό και την απολίμανση που έγινε στο οικισμό του Αγίου Βασιλείου συνεχίσαμε με τη διανομή υγειονομικού υλικού για την προστασία τους. Το υγειονομικό αυτό υλικό τι περιλάμβανε? Να σας πω όλα τα είδη, θέλετε. Έτσι λίγα. Ναι, σαμπουάν, χλωρίνη, πλυντηρίου, τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι μεγάλη ποσότητα. Αυτή η ποσότητα, δηλαδή, για πόσο χρονικό διάστημα περίπου. Όπως υπολογίσαμε με τις οικογένειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αγία Ψήλου, τους δώσαμε για ένα εξάμηνο και τους έχουμε κρατήσει και για άλλο ένα εξάμηνο. Είναι για ένα χρόνο αυτό. Είναι ένα σεβαστό μεγάλο ποσό το οποίο θα τους βοηθήσει προφανώς. Ναι, είναι ένα μεγάλο ποσό. Είναι από τα 10 χιλιάρικα που είχαμε πει που είχαν δώσει για του Ρωμά. Και φυσικά το αξιοποιούμε και είδαμε και το ενδιαφέρον εκεί πάνω πηγαίνοντάς στο υλικό. Έχουν φοβηθεί και οι άνθρωποι αυτοί και ειδικά μετά τα κρούσματα που έχουν ακουστεί προστατεύονται με τα μέτρα ατομικής προστασίας που υπάρχουν. Έχουν θορυβηθεί, ναι. Εγώ πιστεύω ότι προσέχουν και παράλληλα κάνουμε και αυτή τη συζήτηση τώρα εδώ. Θα κάνουμε και ενημέρωση για μέτρα αυτοπροστασίας για τον κορονοϊό. Προσπαθούμε, πηγαίνουμε, τους ενημερώνουμε. Τους πήγαμε μέχρι και μεγάλη ποσότητα ενθυαλωμένου νερού. Αυτό πολύ σημαντικό και είχατε πει την προηγούμενη φορά σε συνέντευξη ότι θα τους φτιάξετε και τον νερό. Ήδη αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόβλημα, έχουν όλη την ημέρα νερό, αλλά θα τους το φτιάξουμε για να έχουν, να έχει ο καθένας το δικό του. Μάλιστα. Είμαστε σε ένα αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να δούμε πώς θα μπορούσε ο καθένας και το κάθε σπιτικό εκεί πάνω να έχει το δικό του ρολόι. Αυτό. Κύριε Κανταζή, αυτή τη στιγμή η πρόνοια σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος, μιας και συνεχίζει να μοιράζει τρόφιμα στο ευπαθείς ομάδας. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς πηγαίνει το πρόγραμμα σε όλες τις κοινότητες, μιας και δεν είναι μόνο για την πόλη της ΚΟ, αλλά και για όλες τις κοινότητες. Προχωράει. Οι ενδιαφερόμενοι είναι πάρα πολλοί. Είναι αυξητικός ο αριθμός. Ναι, είναι αυξητικός ο αριθμός. Mm-hmm. Ο Δήμος της ΚΟ είναι δίπλα. Συνεχίζει δίπλα σε όλους τους πολίτες και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους όσο χρειαστεί. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του συσίτιου, τι γίνεται εκεί? Συνεχίζεται και το συσίτιο, ενδιαφέρον υπάρχει και κάθε μεσημέρι δίνουμε στο κόσμο. Από το συσίτιο φεύγουν μερίδες και για τις κοινότητες? Όχι, στις κοινότητες υπάρχει, δηλαδή και στο Ζιπάρι, στο Πυλί. Υπάρχουν εκεί, ετοιμάζεται εκεί το συσίτιο και από τις κοινότητες γίνεται διανομή από το βοήθεια στο σπίτι. Αν θέλουν να τους πηγαίνουμε και στο σπίτι τους, το πηγαίνουμε και στο σπίτι τους. Πώς γίνεται και στην πόλη αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος δεν μπορεί στην δημότητα μας να έρθει να το πάρει από ευπαθείς ομάδες, το πηγαίνουμε εμείς. Είναι μεγάλος τελικά ο αριθμός, κύριε Κανταζή, αν πείτε έτσι απολογιστικά, μεγάλος ο αριθμός ανθρώπων που χρήζουν τις βοήθειες του Δήμου? Ναι, είναι μεγάλος ο αριθμός.
Ανακοινώθηκε από την ΗΠΑ η παράταση της προσωρινής απαγόρευσης πτήσεων από την Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Γερμανία προς την Ελλάδα και αντίστροφα έως τις 15 Μαΐου. Από την προσωρινή αναστολή πτήσεων εξαιρούνται οι πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων υγειονομικού και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, ενώ επίσης παρατείνεται και η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών. Μακρά συνεργασία μέσω τηλεδιάσκεψης είχαν σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου και Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης με τον Δημήτρη Φραγκάκη, Γενικό Γραμματέα του ΟΕΟΤ, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός δράσεων και πρωτοβουλειών για την επόμενη μέρα για την εργασία και την οικονομία στα νησιά της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου. Οι κύριοι Χατζημάρκος και Καμπουράκης μετέφεραν προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΟΤ σε συνέχεια της επιστολής που έχουν προωθήσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την κοινή θέση της περιφέρειας και των 34 Δήμων του Νοτίου Αιγαίου για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά ως ένα κρίσιμο και αναγκαίο εργαλείο για την ταχεία επανακίνηση του τουρισμού. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν από τον ΟΕΟΤ προκειμένου να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν στις αγορές του εξωτερικού και τόνισε ότι η κυβερνητική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου και οι προοπτικές δυναμικής επανεκκίνησης όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Θέσεις και προτάσεις για την επόμενη μέρα στον τουρισμό και την οικονομία δημοσιοποίησε στα μέσα ενημέρωσης η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Αλλαγής COS 2023 με μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον τουρισμό από τα στελέχη της παράταξης Μαραγδί Παρισίδη και Ηλία Σιφάκη που αφορούν τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους στηριζόμενοι σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στα βραχυπρόθεσμα μέτρα και ο δεύτερος στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Η πρόταση απευθύνεται στο Δήμο, στην περιφέρεια, στους φορείς, στους επιχειρηματίες αλλά και στον απλό πολίτη της ΚΟΟ. Επιδίωξη της παράταξης δύναμης αλλαγής είναι ο ανοιχτός διάλογος που μπορεί να αποτελέσει και ένα πεδίο συνεργασίας και συνάντησης όλων των πολιτών της ΚΟΟ και των ανθρώπων του τουρισμού. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΟ με ανακοίνωσή της στα μέσα ενημέρωση ευχαρίστησε την Περιφέρεια του Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη Χατζημάρκο Γιώργο καθώς και τον Έπαρχο ΚΟΟ Γιάννη Καμπανή για την δωρεά υγειονομικού υλικού που συμβάλλει τα μέγιστα στη θωράκιση του προσωπικού του Ιδρύματος στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Επίσης, το Γενικό Νοσοκομείο ευχαρίστησε και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά για την προσφορά 50 γευμάτων το Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα στους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΟ. Μέχρι και 80% είναι η πτώση του τζίρου στους επαγγελματίες αλληλείς του νησιού μας από την αισθητή μείωση των καταναλωτών στους πάγκους με τα φρέσκα ψάρια στο λιμάνι. Οι αλληλείς παραπονιούνται πως ο κόσμος δυστυχώς δεν κατεβαίνει στο λιμάνι για να αγοράσει το φρέσκο ψάρι, αλλά προτιμά τα ψάρια των ιχθυοτροφείων που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Καθημερινά σας βλέπουμε εδώ στο λιμάνι, συνεχίζετε τη δουλειά κανονικά, έτσι? Ναι. Ο κορονοϊός έχει επηρεάσει γενικότερα τη δουλειά σας? Όχι. Μια χαρά είμαστε. Ο κόσμος έρχεται, δηλαδή δεν φοβάται, έρχεται και ψωνίζει. Εντάξει, δεν βγαίνουν όλοι. Μερικοί που φοβούνται. Μερικοί που δεν φοβούνται βγαίνουν όξο. Πώς πάνε οι ψαριά αυτές τις μέρες, αυτό το καιρό? Τα ψαριά δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε. Δεν τα πουλάτε, γιατί δεν βγαίνει ο κόσμος. Ναι. Και τα ψάρια αυτά που μαζεύετε τα κάνετε από το που δεν έχει καταναλωτές? Τα τρώμε κι εμείς, μοιράζουμε σε κανένα φίλο αυτά. Γενικότερα, δηλαδή, αν μπορούσα να πείτε έτσι, σε τι ποσοστό έχει επηρεάσει η δουλειά σας? Με τον κορονιό? Ναι. Μας έχει πειράξει, όχι. Όχι. Τα ίδια είναι για μας. Τα ίδια είναι για μας, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και εδώ καθημερινά, εδώ πέρα τι ετοιμάζετε? Εδώ είμαι, πρέπει να το τελειώσουμε. Πάει μέχρι εδώ να τελειώσει. Θέλουμε άλλες 2 ώρες. Θέλετε 2 ώρες δουλειά? Αμέ. Έχει δουλίτσα σε δουλειά να βρίσκεστε. Τι να κάνουμε. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε ότι βλέπουμε ότι υπάρχει ψάρια. Πάει καλά. Υπάρχουν λεφτά, δεν έχει ο κόσμος να ψωνίσει. Δεν βγαίνει δηλαδή ο κόσμος για να ψωνίσει? Ναι, δεν βγαίνει ο κόσμος και δεν βγαίνουμε κι εμείς. Αυτό. Εσείς δηλαδή έχετε μειωθεί, δεν βγαίνετε τόσο έξω για να ψάρεψετε? Βέβαια. Τι να τα κάνουμε τα ψάρια, να τα πιάνουμε, να τα πετάμε? Δεν γίνεται. Βλέπεις τις 12 ώρα και δεν πουλούνται. Τίποτα. Δεν υπάρχουν λεφτά. Και δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα αναγκαστικά. Τώρα αύριο δεν πάμε. Γιατί δεν πουληθήκαν. Αυτή είναι. Και εσάς μειώνεστε, δεν βγαίνετε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει πτώση στη δουλειά σας περίπου πόσο τοις εκατό? 80%. 80%. Τόσο πολύ. Να, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κανένας πελάτης. Και όλοι οι μπάνκοι είναι φορτωμένοι ψάρια. Προχωρήστε. Όλοι είναι με ψάρια.
Και τώρα αυτή την εποχή τι ψάρια? Σαργούτσι, πουρίν, μπαρμπούνια, απ' όλα. Έχει απ' όλα. Απ' όλα, έχει, απ' όλα. Μάλιστα, είναι καλή περίοδος για εσάς τώρα, έτσι, από την είναι η καλύτερη περίοδος αυτή τη στιγμή. Καλύτερη περίοδος, αλλά δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει κοινό να τα αγοράσει. Ναι. Αυτά δεν μπορείτε εσείς να τα προμηθεύσετε, ίσως σε κάποια σούπερ μάρκετ κάτι, δεν όχι, είναι σας όχι, όχι, δεν τα παίρνουν τα σούπερ μάρκετ, παίρνουν τις καλλιέργειες αυτά τα φτηνά των 3 ευρώ. Έχετε όμως κάνει έτσι κάποιες επαφές, ίσως θα τα πουλήσετε. Βέβαια, δεν γίνεται, δεν τα παίρνουν. Δεν τα θέλουν. Όχι. Δεν υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον από αυτούς. Κανένα, κανένα. Μάλιστα. Και τώρα γενικότερα εσείς πώς επιβιώνετε, μιας και δουλειά σας έχει πέσει τόσο πολύ? Το μεροκάματο δηλαδή να βγαίνει. Ούτε το μεροκάματο δεν βγαίνει, αλλά περνάμε δύσκολα κι εμείς. Πολύ δύσκολα. Πώς είστε οι άνθρωποι που ψαρεύετε και στείνετε πάγκο εδώ? Εδώ είναι περίπου 30 άτομα. Είναι 30 άτομα. 30 οικογένειες. 30 οικογένειες. Και 30 οικογένειες ζουν τότε. Από αυτό, αφού είναι η δουλειά τους. Όπως όλη η Ελλάδα, δεν είναι μόνο εδώ. Σας είπα, δέστε ότι δεν υπάρχει πελάτης. Από το πρωί. Αυτή ήταν η ψαρία σήμερα. Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κατέθεσε ο βουλευτής των Δεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ΚΙ Αλιαίας για το Σημιακό Γαριδάκι, προβάλλοντας σχετικό υπόμνημα του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιαίων ΣΥΜΙΣ Άγιος Νικόλος. Ο Νεκτάριος Αντωνιός υπογραμμίζει ότι το Υπουργείο οφείλει να λάβει υπόψη του τις προτάσεις των ψαράδων του νησιού, αφού τα ενισχύ περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας κάνουν επίφοβη την έναρξη της περίοδου ψαρέματος και δυσχεραίνουν την προμήθεια για την ειδική άδεια που απαιτείται. Τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κόου και Νησίρου θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διακονήσιμη εβδομάδα έως και 24 του Απρίλη. Παγκόσμια ημέρα γης και σήμερα και φέτος γιορτάζουμε Παγκόσμια ημέρα της γης μένοντας στο σπίτι μας. Παρά τα πρωτόγωνα που ζούμε εξαιτίας του κορονοϊού, μην ξεχάσουμε τις βασικές έννοιες που είναι συνυφασμένες με τη ζωή μας, το περιβάλλον, την γη μας. And he's back again. Makes her body older than it really is. And she says it's high time she went away. No one's got much to say in this town. Trouble is the only way is down, down, down. Strong as you were, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means. I'll carry you home. As strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet. Με μια αγαπημένη φωτογραφία κάποιου τοπίου της φύσης ή μια παιδική ζωγραφιά με θέμα τη γη, καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γης, μιας και φέτος τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας δεν αφήνουν πολλά άλλα περιθώρια. Έτσι, εν ώψη του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γης, η φετινή πρόσκληση αφορά στην ανάρτηση στα social media μιας αγαπημένης φωτογραφίας από οποιοδήποτε τοπίο της φύσης ή μιας παιδικής ζωγραφιάς με θέμα τη γη, οι οποίες θα συνοδεύονται από το hashtag EarthDay2020. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ θα βρίσκονται στη διάθεση όσων έχουν ανάγκη να μιλήσουν και να στηρίξουν όσους το έχουν ανάγκη. Τα τηλέφωνα των ψυχολόγων είναι το 2242-362-294 και 2242-362-15. Ο ΔΕΔΙΕΚΟ ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιούνται ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Πέμπτη από τις 8 μέχρι τις 12 στις περιοχές Αντιμάχια, Καρδάμενα και Κέφαλος.
Τα φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στην ΚΟ, διμερεύει και διανυκτερεύει το φαρμακείο του Σταύρου Αξαρλή στην Ελευθερία Βενιζέλου 4 με τηλέφωνο επικοινωνία στο 2242-0-26-4-23 και στο Τσιπάρι εφημερεύει το φαρμακείο του Ζαχαρία Παπαθωμά με τηλέφωνο επικοινωνία στο 2242-0-68-7-26. Πάμε αμέσως τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έτριος μαρές νεφώσεις προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί, στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη δημοτική τηλεόραση ΚΟ. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.